1931, Δυτική Βιρτζίνια, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Μια μεγάλη κατασκευαστική εταιρεία ανέλαβε τη διάνοιξη μιας σύραγγας. Οι συνθήκες δουλειάς ήταν τόσο άσχημες που οι εργάτες κατά κανόνα άντεχαν 15 εβδομάδες στο πολύ και μετά παρετούνταν. Όμως ακόμα και μια τόσο σύντομη περίοδος έφτανε για να τους καταδικάσει σε θάνατο, γιατί η διεύθυνση δεν πήρε καν τα στοιχειώδη μέτρα προστασίας, όπως να βρέχει τη σύραγγα, να δίνει μάσκες στους εργάτες, να στέλνονται οι εργάτες στα τούνελ σε διάστημα μεγαλύτερο των 30 λεπτών μετά την ανατίναξη. Οι γιατροί της εταιρείας διατάχθηκαν να μην λένε στους εργάτες που δήλωναν ασθενείς τα πραγματικά αίτια της αρρώστιας τους. Η εταιρεία προσέλαβε συνολικά 4.931 εργάτες και σε ένα διάστημα 5 ετών, 764 από αυτούς πέθαναν από πυρητίαση και σχετικές ασθένειες. Η εταιρεία γνώριζε τι πρόκειται να γίνει σε αυτούς τους ανθρώπους και είχε δηλώσει ανοιχτά ότι ακόμα κι αν σκοτώνονταν υπήρχαν πολλοί για να πάρουν τη θέση τους. Αρχές δεκαετίας του 80. Βγαίνουν στο φως σκάνδαλα μιας τεράστιας βιομηχανίας τροφίμων και χημικών, την λεγόμενη Monsanto. Η εν λόγω εταιρεία εξαγοράστηκε το 2018 από την Bayer με ποσό 54 δις ευρώ, ποσό που ισοδυναμεί σχεδόν με το 1 τέταρτο του ΑΕΠ της Ελλάδας. Δηλαδή δεν μιλάμε για ένα ψιλικατζίδικο, μιλάμε για μια πολύ μεγάλη εταιρεία. Στα 113 χρόνια της ιστορίας της έχει φτιάξει σχεδόν τα πάντα από πλαστικά μέχρι ένα ζυζανιοκτόνο το οποίο χρησιμοποιήθηκε για να καταστρέψει μια μεγάλη περιοχή της ζούγκλας κατά τη διάρκεια του πολέμου του Βιετνάμ. Το εν λόγω προϊόν θεωρήθηκε υπαίτιο για 400.000 θανάτους και 500.000 γενετικές ανομαλίες. Σε όλα αυτά τα χρόνια είχε φτιάξει προϊόντα όπως τεχνητές γλυκατικές ουσίες, συνθετικά υφάσματα, απολυματικά, υδραυλικά έλαια και πολλά άλλα από αυτά με σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία και στο περιβάλλον που είναι δύσκολο να μετρηθούν. 2017, ΕΛΠΕ, εδώ Θεσσαλονίκη. Την εν λόγω χρονιά τα καθαρά κέρδη των ΕΛΠΕ πανελλαδικά μόνο για το πρώτο εξάμηνο του έτους ήταν 224 εκατομμύρια ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 107,4% σε σχέση με τα αντίστοιχα του 2016. Κέρδη που βγήκαν από την ένταση εκμετάλλευσης των εργαζομένων των ΕΛΠΕ και εργολαβικών εργατών με μικρότερα μεροκάματα και εργασιακά δικαιώματα. Κέρδη ποτισμένα από τον υδρότα και το αίμα των νεκρών εργαζομένων των ΕΛΠΕ. Κέρδη βγαλμένα από καταστροφές στο περιβάλλον με την περιβόητη δυσοσμία που μετά και τα αποτελέσματα του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης επιβεβαιώνεται ότι η εταιρεία ευθύνεται για αυτή. Δεν πέρασε πολύ καιρό από τότε που στήθηκε από την εταιρεία ένας τεράστιος μηχανισμός παρακολούθησης οργανώσεων, φορέων, προσώπων της τοπικής διοίκησης και απλών ανθρώπων προκειμένου να φακελωθεί όποιος αντιδρά σε θέματα που η εταιρεία θεωρεί ότι τη δυσφημούν και ότι θίγουν τα συμφέροντα και την κερδοφορία της. Μετά από αυτή την εισαγωγή, πάμε στο θέμα μας, θα επανέλθουμε. 2019, Τιτάνευ, Καρπία. Ο όμιλος Τιτάν αποτελεί μονοπωλιακό όμιλο στον κλάδο της βιομηχανίας τσιμέντου, με εργοστάσια και μονάδες σε 14 χώρες, με παραπάνω από 5.000 εργαζόμενους, εκ των οποίων οι περίπου 1.200 απασχολούνται στην Ελλάδα. Τα ορόσημα του ομίλου, όπως τα παρουσιάζει η ίδια η εταιρεία, δικά της λόγια, είναι τα εξής. Σταθερές θετικές οικονομικές επιδόσεις, με τις δραστηριότητες στις Ηνωμένες Πολιτείες, ξανά κυριότερη πηγή κερδοφορίας του ομίλου. Για το 2018 τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν 26% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Επενδύσεις ύψους 119 εκατομμύρια ευρώ με στόχο τη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας και ενίσχυση της ανάπτυξης. Ο Τιτάν, σύμφωνα με τους ίδιους, αυτά τα λένε αυτοί, παραμένει μεταξύ των καλύτερων επιχειρήσεων με ιδιαίτερα καλές επιδόσεις στην αντιμετώπιση ορισμένων ουσιωδών θεμάτων, όπως η μείωση των εκπομπών σκόνης, κατανάλωσης νερού, εντατικοποίηση των προσπαθειών για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Το συμπέρασμα που προκύπτει και δεν αφορά μόνο το συγκεκριμένο εργοστάσιο, αλλά συνολικά όλες τις μεγάλες επιχειρήσεις στα πλαίσια του συστήματος που ζούμε είναι ένα. Μπροστά στο κυνήγι του κέρδους,
της προσπάθειας για αύξηση της ανταγωνιστικότητας πάνε περίπατο όλα. Ανάμεσά τους και οι όποιες διακηρύξεις για το περιβάλλον. Γι' αυτό και οι τελευταίες εξελίξεις φαίνουν ακόμα πιο κοντά το ενδεχόμενο της καρκινογόνας καύσης απορριμμάτων στη περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης από το εργοστάσιο. Γιατί η παραγωγή ενέργειας μέσω της καύσης σκουπιδιών έρχεται να απαντήσει σε έναν διπλό στόχο κερδοφορίας. Τη φτηνή παραγωγή ενέργειας από τις βιομηχανίες τσιμέντου και άλλες εταιρείες και τη φτηνή αλλά ασφαλώς επικίνδυνη καταστροφή των αποβλήτων. Προστασία του περιβάλλοντος και κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων είναι δύο πράγματα εντελώς αντίθετα. Η καύση σκουπιδιών από τις βιομηχανίες τσιμέντου και όχι μόνο είναι μια χρυσοφόρα δεξαμενή άντληση κερδών για το μεγάλο κεφάλαιο στο πλαίσιο της λεγόμενης κυκλικής οικονομίας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με την παραγωγή ενέργειας μέσω της καύσης σκουπιδιών, στόχος είναι να μειώσουν το ενεργειακό κόστος και να εξασφαλίσουν φθηνές πρώτες ύλες σε βάρος της δημόσιας υγείας. Η απελευθέρωση αυτής της αγοράς, όπως και της ενέργειας συνολικά, άνοιξε λεωφόρους κερδοφορίας για τους ομίλους. Η συμπράξη δημόσιου ιδιωτικού τομέα, η ανάθεση σε επιχειρηματικούς ομίλους διαχείρισης των απορριμμάτων έχουν ως αποκλειστικό στόχο να εξασφαλίζονται νέα πεδία κερδοφορίας για τις επιχειρήσεις, θυσιάζοντας την υγεία του λαού και φυσικά το ίδιο το περιβάλλον. Μεταξύ άλλων προβλέπεται στους σχεδιασμούς αυτούς πανάκριβες μονάδες επεξεργασίας σύμμικτων σκουπιδιών με ελάχιστο ποσό ανακύκλωσης, θάψιμο των σκουπιδιών και επιπλέον νομιμοποιεί την καύση τους από τις βιομηχανίες ως φθηνό καύσιμο όπως συμβαίνει στο Βόλο και σχεδιάζεται και στην Κεντρική Μακεδονία. Με την τελευταία εθελοντική συμφωνία συνεργασίας του 2019 ανάμεσα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και την Ένωση Βιομηχάνων Τσιμέντου Ελλάδας για την αξιοποίηση δευτερογενών καυσίμων από τη βιομηχανία τσιμέντου, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας παίρνει τη σκυτάλη της αντιλαϊκής διαχείρισης του τομέα των απορριμμάτων, προωθώντας τις μορφές των ΣΔΙΤ και δωρίζοντας δεκάδες προνόμια σε μεγάλους ομίλους. Όλα αυτά για να κάνουν business πάνω στο τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων, με κόστος στην καταστροφή του περιβάλλοντος, την υγεία και την ποιότητα ζωής του λαού και των παιδιών του. Με βάση και τις μελέτες επιστημονικών φορέων, η καύση αυτού του υλικού, του λεγόμενου RDF, που χρησιμοποιείται ως φθηνό καύσιμο, έχει ως αποτέλεσμα παραγωγή και εκπομπή στο περιβάλλον οργανικών ενώσεων όπως διοξίνες. Η μακροχρόνια έκθεση του ανθρώπου σε διοξίνες προκαλεί καρκίνο, καρδιαγγειακά νοσήματα και πολλές ακόμα διαταραχές. Το RDF, παρά τις περί του αντιθέτου παραπλανητικές διαβεβαιώσεις, είναι απόβλητο, κοινό σκουπίδι που προέρχεται από τη μηχανική επεξεργασία των αποβλήτων. Το κόμμα μας, το ΚΚΕ, όλο το προηγούμενο διάστημα πανελλαδικά, με παρεμβάσεις όπως οι αντίστοιχες στο Βόλο, ανέδειξε το πρόβλημα, ενημέρωσε το λαό, μπήκε μπροστά στον αγώνα ενέδειξε την καύση απορριμμάτων. Δεν είναι μόνο ότι έχουμε σταθερή θέση, αλλά η πρότασή μας, οι θέσεις μας, το πλαίσιό μας, ακουμπάει, ακουμπάνε στα συμφέροντα των λαϊκών στρωμάτων. Και από αυτό το βήμα λέμε ότι δεν υπάρχει ώρα για χάσιμο. Το ΚΚΕ καλεί το λαό να διεκδικήσει. Να μην προχωρήσει η καύση αυτών των καυσίμων των σκουπιδιών RDF. Να ανακληθεί η άδεια που επιτρέπει αυτή την καύση. Να σταματήσει τώρα η καύση PET και ούτω καθεξής και σκουπιδιών από το Τιτάν Ευκαρπίας. Άμεση εφαρμογή μεθόδων, μέτρων μείωσης της ποσότητας και βλαπτικότητας των απορριμμάτων με διαλογή στη πηγή, ανακύκλωση, κομποστοποίηση. Βελτίωση πλευρών της λειτουργίας του ΣΜΑ Ευκαρπίας, το οποίο στη διάρκεια της λειτουργίας του παρουσιάζει σοβαρές αδυναμίες με αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και σε κατοίκους. Καθορισμός σύγχρονων όρων για την ορθολογική και ασφαλή αποκομιδή των απορριμμάτων από τις υπηρεσίες του κάθε Δήμου με μόνιμο προσωπικό, σύγχρονο εξοπλισμό, καθώς και με τις απαραίτητες υποδομές για τη χωριστή συλλογή των προδιαλεγμένων με διαλογή στη πηγή απορριμμάτων. Όχι στη μετατόπιση των βαρών στις πλάτες των λαϊκών στρωμάτων μέσα από τα τέλη, τα ανταποδοτικά και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.
να υπάρξει πλήρης κάλυψη των αναγκών πρόληψης και θεραπείας των εργαζομένων από τον επαγγελματικό κίνδυνο στα εργοστάσια και στις μονάδες καύσης, με ευθύνη του κράτους και αποκλειστική επιβάρυνση του κεφαλαίου. Όλες αυτές οι εξελίξεις που περιγράφουμε εδώ για την περιοχή δεν είναι κεραυνό σε νεθρία. Σε συνέχεια των κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας παίρνει τη σκυτάλη της αντιλαϊκής διαχείρισης του τομέα των απορριμμάτων από το ΣΥΡΙΖΑ, δορίζοντας δεκάδες προνόμια σε μεγάλους ομίλους για να κάνουν business πάνω στο τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων, με κόστος η καταστροφή του περιβάλλοντος, την υγεία και την ποιότητα ζωής του λαού και των παιδιών του. Σε κοινή γραμμή βρίσκεται και η τοπική διοίκηση, με δήμους, περιφέρειες να συντάσσονται ή και να κρύβονται πίσω από διάφορα παιχνίδια ευθυνών και εν τέλει να συνηγορούν στο έγκλημα. Άλλωστε και στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παύλου Μελά, όλες οι πολιτικές δυνάμεις πλήρη λαϊκής συσπήρωσης προσδιορίζαν το ζήτημα της καύσης ως πιθανό, αν αυτό όμως προσδιοριστεί με χωροταξικά, όπως εντός ή εκτός αστικού του ιστού και δήθεν περιβαλλοντολογικά κριτήρια ελέγχου. Όλες οι παραπάνω πολιτικές κατευθύνσεις είναι αυτές οι οποίες υπογραμμίζουν το σημερινό βάρβαρο δρόμο ανάπτυξης, ο οποίος δεν διστάζει να θυσιάσει το περιβάλλον, τις ανθρώπινες ζωές για τα κέρδη των λίγων. Συμπέρασμα. Είτε η ανάπτυξη για όλους της Νέας Δημοκρατίας, είτε η δίκαιη ανάπτυξη του ΣΥΡΙΖΑ υπηρετούν τον ίδιο στόχο, ό,τι και να διαλέξει. Απαραίτητο ίδιο. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη με κίνητρο το καπιταλιστικό κέρδος είναι η διασφάλιση της κερδοφορίας των καπιταλιστών, το να έχουν οι επενδύσεις ικανοποιητικό κέρδος, αλλά και να μπορούν να αντιμετωπίζουν τους ανταγωνιστές τους. Αυτό επιτυχάνεται με μια σειρά προϋποθέσεις. Ποιες είναι αυτές? Είναι η μείωση ή καθήλωση των μισθών σε χαμηλά επίπεδα. Ας σκεφτούμε ότι το 2009 μιλάγαμε για τη γενιά των 700 ευρώ και σήμερα για τη γενιά των 400, 300 κτλ. Η ένταση της εκμετάλλευσης που περνάει μέσα από τη διάλυση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, κατάργηση τριετιών, ευέλικτες εργασιακές σχέσεις, η λεγόμενη μείωση του μη μισθολογικού κόστους που αφορά ιδιαίτερα τα ασφαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων, ετοιμάζεται και προωθείται και ένα καινούριο νομοσχέδιο, τα πολύμορφα κίνητρα αντικατάστασης παλαιότερων εργαζομένων με νεότερους, με λιγότερα δικαιώματα, η εντατικοποίηση της εργασίας, η κατάργηση μέτρων υγιεινής και ασφάλειας, είναι πλευρές που συμβάλλουν αθροιστικά στην ένταση της εκμετάλλευσης. Πώς επιτυγχάνεται αυτή η ανάπτυξη? Σε κλάδους αιχμής με μεγάλα ποσοστά κέρδος, την ίδια ώρα που οι μισθοί διατηρούνται στα ίδια επίπεδα ή αυξάνονται ελάχιστα, τα κέρδη των καπιταλιστών επενδυτών εκτινάσονται, μεγαλώνουν χρόνο με το χρόνο, διευρύνουν την ψαλίδα τι παράγει και τι καρπώνεται ο εργαζόμενος. Πώς επιτυγχάνεται αυτή η ανάπτυξη? Με τα δεκάδες εργατικά ατυχήματα ως αποτέλεσμα της εντατικοποίησης, των ελλιπών μέτρων ασφάλειας, με τα θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα να ανεβαίνουν συνεχώς από το 2014, φτάνοντας το 2017, που είναι η τελευταία χρονιά που έχουμε στοιχεία, η εργατική τάξη να θρηνεί 76 νεκρούς και συνολικά 7.500 ακατεμένους στα κέντρα της εργοδοσίας. Αυτή η καπιταλιστική ανάπτυξη επιτυχάνεται μέσα από το παράδειγμα της φορολογίας, το οποίο είναι χαρακτηριστικό. Οι μεγάλοι όμιλοι καταβάλουν περίπου το 1/20 των κρατικών εσόδων, δηλαδή γύρω στο 5%. Το υπόλοιπο 95% καταβάλλεται από μισθωτούς, αυτοαπασχολούμενους και γενικά από το λαό. Για αυτή την ανάπτυξη και η Νέα Δημοκρατία στο πρόσφατο αναπτυξιακό νομοσχέδιο έλυσε τελείως τα χέρια στα μονοπόλια με την απλούστευση των διαδικασιών μέσα σε όλα και των περιβαλλοντολογικών αδειοδοτήσεων. Μάλιστα, ο γενικός κανόνας είναι πρώτα να ξεκινούν τη λειτουργία τους οι επιχειρήσεις και μετά να διενεργείται ο έλεγχος των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Η παράκαμψη δηλαδή ακόμα και στοιχειώδων κριτηρίων ασφάλειας και προστασίας της ζωής και της κατοικίας των εργαζομένων σημαίνει επιβάρυνση του περιβάλλοντος, υποβάθμιση της ποιότητας ζωής,
ιδιαίτερα σε περιοχές που είναι ήδη επιβαρημένες, όπως εδώ η περιοχή μας, η Δυτική Θεσσαλονίκη. Ταυτόχρονα σηματοδοτεί νέους πολύ μεγάλους κινδύνους για τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα, αφού ο καθένας μπορεί να καταλάβει, για παράδειγμα, τι θα συμβεί στην περίπτωση ενός μεγαλύτερου ή μικρότερου ατυχήματος σε μια βιοτεχνία ή βιομηχανία, και ενώ δεν θα έχουν γίνει ούτε οι στοιχειώδεις έλεγχοι που αφορούν την ασφάλεια των εγκαταστάσεων, τη διαχείριση των αποβλήτων, τη ρύπανση, πόσο μάλλον με την απουσία κάθε ολοκληρωμένου σχεδίου με επίκεντρο την ασφάλεια και την υγεία του λαού. Από τη σύραγγες στις Ηνωμένες Πολιτείες στη δεκαετία του 30, τη Μονσάντο το 80, στα ΕΛΠΕ, στο Τιτάν, η λίστα είναι αμέτρητη. Κοινά του στοιχεία είναι ότι μιλάμε για εταιρείες εργοστάσια, που είναι το χαρακτηριστικό προϊόν του καπιταλισμού, γέννημα θρέμα του, είναι αυτό που λέμε μονοπόλια. Αυτός είναι ο καπιταλισμός, αυτό είναι το πρότυπο της υγιούς επιχειρηματικότητας, εκεί κατευθύνονται οι φοροαπαλλαγές και το ζεστό χρήμα που δίνει το κράτος για την ενίσχυση των επενδύσεων των επιχειρηματιών, για τα μονοπόλια παίρνουν μέτρα για τη βαθύτερη εκμετάλλευση των εργαζομένων, για αυτά υπάρχουν μια σειρά διευκολύνσεις, ώστε να επενδύουν γρήγορα και χωρίς καθυστερήσεις. Για αυτούς τους λόγους παραμένει διαχρονική η γνωστή ρίση του Μάρξ: το κεφάλαιο το τρομάζει η έλλειψη κέρδους ή το πολύ μικρό κέρδος. Όταν το κεφάλαιο έχει το ανάλογο κέρδος, γίνεται τολμηρό. Με 10% κέρδος αισθάνεται τον εαυτό του σίγουρο και μπορεί να το χρησιμοποιήσει κανείς παντού. Με 20% γίνεται ζωηρό. Με 50% γίνεται θετικά παράτολμο. Με 100% τσαλαπατάει όλους τους ανθρώπινους νόμους. Με 300% δεν υπάρχει έγκλημα που να μην ρυψοκινδυνεύσει να το πράξει. Αυτό το νήμα δηλαδή συνδέει τον καπιταλισμό συνολικά με το περιβάλλον, γι' αυτό και η λίστα των εγκλημάτων του καπιταλισμού είναι μεγάλη, ατέλειωτη. Μόλις 90 μεγάλοι όμιλοι ευθύνονται για τα 2/3 των παγκόσμιων εκπομπών καυσαερίων από το 1988. Με πρόσφατες ανακοινώσεις, 20 μονοπόλια ευθύνονται για το 35% των παγκόσμιων εκπομπών ρήπων άνθρακα που έχουν προέλθει από ανθρώπινες δραστηριότητες στη Γη από το 1751. Η Exxon Mobil, η BP, η Shell ή η Total διαφημίζουν τα πράσινα προγράμματά τους, ενώ αποτελούν ταυτόχρονα από τους μεγαλύτερους ρυπαντές. Από τις εκρήξεις στην πλατφόρμα πετρελαίου Piper Alpha στη Βόρεια Θάλασσα στη Βρετανία το 1988 με 167 νεκρούς, στις εγκαταστάσεις υγραερίου στην πόλη του Μεξικού το 1984 με 650 νεκρούς και περισσότερους από 6.500 τραυματίες, σε εργοστάσιο λιπασμάτων στην Τουλούζη της Γαλλίας το 2001 με 30 νεκρούς και 2.240 τραυματίες, υλικές ζημιές, επιπτώσεις στο περιβάλλον. Επίσης, ευθύνεται ο καπιταλισμός επειδή έχει κάνει ατυχήματα με πολύ σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον που οδήγησαν σε μεγάλες οικολογικές καταστροφές, όπως στη Βασιλεία της Ελβετίας το 1986 μετά από πυρκαγιά σε χημική εγκατάσταση, στο κόλπο του Μεξικού πάλι το 2010 όμως αυτή τη φορά, μετά από έκρηξη σε πλατφόρμα εξόρυξης πετρελαίου θυγατρικής εταιρείας της BP, με 11 νεκρούς, 17 τραυματίες, τεράστια οικολογική καταστροφή, ανυπολόγισε ζημίες στην αλληλεία, στον τουρισμό, σε άλλους κλάδους. Για τους καπιταλιστές που λειτουργούν με κριτήριο το κέρδος, το περιβάλλον είναι πηγή άτλησης πρώτων υλών, απόθεσης των απορριμμάτων, χώρος τοποθέτησης των επενδύσεών τους. Και στο θέμα του περιβάλλοντος, δεν ταυτίζονται τα συμφέροντα εκμεταλλευτών και εκμεταλλευόμενων. Η καλύτερη συμβολή του καθένα στην προστασία του περιβάλλοντος είναι η συμμετοχή στη συλλογική πάλη, που θα αναδεικνύει την πραγματική αιτία για τη σημερινή κατάσταση, θα στοχεύει τον αντίπαλο, που είναι ο καπιταλιστικός τρόπος ανάπτυξης, το καπιταλιστικό κέρδος. Το πολιτικό τους προσωπικό, η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι κυβερνήσεις των κρατών μελών δίνουν συχνά όρκους πίστης για ένα βιώσιμο πλανήτη, εξαγγέλνουν μέτρα για τη σωτηρία του και την προστασία του περιβάλλοντος. Τα κροκοδίλια δάκρυά τους αποκαλύπτονται
στους πετσοκομμένους προϋπολογισμούς, στην αντίληψη κόστους ωφέλους σε βάρος των λαϊκών αναγκών, που θεωρεί μη επιλέξιματα αντιπλημμυρικά, αντισεισμικά, αντιπυρικά έργα και πολλά άλλα, με ολέθριες συνέπειες, όπως είδαμε με τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι, θανατηφόρες πλημμύρες στη Μάνδρα, στη Κρήτη, τα πρόσφατα γεγονότα στη Χαλκιδική και θα ακολουθήσουν κι άλλα. Δυστυχώς. Το ερώτημα επομένως που τίθεται είναι: οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των αστικών κυβερνήσεων, στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος ή στην πραγματικότητα στοχεύουν στην ενίσχυση των καπιταλιστικών επενδύσεων, ώστε το κεφάλαιο να βγάλει κέρδος και από τα προβλήματα που το ίδιο προκαλεί? Οι ανησυχίες των υπεριαλιστικών ενώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κομμάτων του κεφαλαίου, των αστικών επιτελείων, ανάμεσά τους και οι μη κυβερνητικές οργανώσεις για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή, αξιοποιείται για την ενίσχυση των καπιταλιστικών επενδύσεων, ώστε το κεφάλαιο να βγάλει και κέρδος από αυτό που λέμε, από τα προβλήματα που το ίδιο προκαλεί. Προκλητικά δηλαδή, για τη ρήπανση στη θάλασσα σημαδεύουν τα πλαστικά καλαμάκια του καφέ και επιχειρούν να βγάλουν στον αφρό το νούμερο ένα υπεύθυνο για τη θαλάσσια ρήπανση, που δεν είναι άλλος βέβαια από το εφοπλιστικό κεφάλαιο. Οι πράσινες τεχνολογίες, η λεγόμενη πράσινη οικονομία που προωθούνται στο όνομα της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, αποσκοπούν στο να ανοίξουν νέα επενδυτικά πεδία στα μονοπόλια με μεγάλα και γρήγορα κέρδη. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο ξύνονται οι ανταγωνισμοί στην περιοχή μας για τους δρόμους και τις πηγές ενέργειας, εμπορευμάτων, πρώτων υλών. Όλα αυτά δηλαδή δεν ακούγονται και τόσο πράσινα, αλλά χακή με το ενδεχόμενο πολέμων και συνολικότερων καταστροφών. Την ίδια ώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα άλλα εμπεριαλιστικά κέντρα που τάχα μοιάζονται για τη διάσωση του περιβάλλοντος, πολλαπλασιάζουν τις πολεμικές δαπάνες και βομβαρδίζουν όπου γης για τα συμφέροντά τους, μακελεύουν λαούς, προκαλούν ανεπανόρθωτη καταστροφή στο περιβάλλον. Αυτοί που εμφανίζονται σαν προστάτες του περιβάλλοντος είναι οι ίδιοι που πριν 20 χρόνια στη γειτονιά μας, στον πόλεμο της Ιουγκοσλαβίας, χρησιμοποίησαν 1.150 ανατοϊκά μαχητικά αεροσκάφη, 21.000 τόνους βομβών, 31.000 βόμβες αποπλουτισμένου ουρανίου, απαγορευμένες βόμβες βλημάτων διασποράς και η λίστα είναι αμέτρητη. Δεν χρειάζεται να πάμε μακριά για να διαπιστώσουμε την ίδια υποκρισία και στην Ελλάδα. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας συνεχίζει τη δουλειά από εκεί που την άφησε ο ΣΥΡΙΖΑ, που όλα τα προηγούμενα χρόνια έχει κάνει το απόλυτο πολιτικό πλιάτσικο με το θέμα της οικολογίας και της προστασίας του περιβάλλοντος, για να έχει εκλογικά και όχι μόνο ωφέλη. Δεν ξεχνάμε όμως ότι σαν κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ άνοιξε το δρόμο και ταυτόχρονα προώθησε με ιδιαίτερο ζήλο το λεγόμενο καυσίμων των απορριμμάτων αυτών στις βιομηχανίες τσιμέντου όπως το Βόλο, με τραγικές συνέπειες για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Μας αξίζει, σαν ΚΚΕ, εκτιμάμε ότι μας αξίζει καλύτερη ζωή από αυτή που μας καλούν να βαδίσουμε. Η προσμονή ότι από την καπιταλιστική ανάπτυξη θα ζήσουμε καλύτερα έχει αποδειχτεί ότι είναι ένας δρόμος με συνεχόμενες θυσίες, χωρίς αντίκρισμα, με σκοπό την κερδοφορία των λίγων. Θα μεγαλώνει η ψαλίδα ανάμεσα στις σύγχρονες ανάγκες μας και στην ικανοποίησή τους, γιατί αυτό ακριβώς επιβάλλουν τα συμφέροντα των επιχειρηματιών, των μονοπωλιακών ομίλων. Ό,τι θυσίες και να κάνουν οι εργαζόμενοι, η ανάπτυξη ούτε αέναη θα είναι, ούτε συνεχής. Τα σύννεφα που μαζεύονται πάνω από την παγκόσμια οικονομία, η μειωμένη ρυθμή ανάπτυξης, η όξυση των αντιθέσεων, δείχνει για πολλωστή φορά ότι αυτό το σύστημα έχει φάει τα ψωμιά του. Τα διλήμματα του στυλ δουλειά και επενδύσεις ή προστασία της ζωής και του περιβάλλοντος είναι κάλπικα, στην ουσία εξυπηρετούν τους επιχειρηματίες και το πολιτικό τους προσωπικό. Ιδιαίτερα στους χώρους δουλειάς κάτω από το φόβο της ανεργίας μπαίνει το ζήτημα ακόμα πιο καθαρά, όπως για να έχεις δουλειά πρέπει να γίνουμε πιο ανταγωνιστικοί και στην παρούσα περίπτωση να έχουμε πιο φθηνή ενέργεια. Την ίδια στιγμή οι επιπτώσεις στη ζωή των εργαζομένων στα εργοστάσια καύσης είναι καταστροφικές για την υγεία τους και δεν αναπληρώνεται με κανένα αντίτιμο. Υπάρχει λύση, υπάρχει ανάπτυξη με φιλολαϊκό πρόσημο, υπάρχει διέξοδος
Είναι η πρόταση εξουσίας του ΚΚΕ. Σήμερα υπάρχουν όλες οι δυνατότητες να καλυφθούν διευρυμένες λαϊκές ανάγκες με μια ριζικά διαφορετική οργάνωση της οικονομίας και της κοινωνίας. Η χώρα μας είναι μια πλούσια χώρα. Μπορεί να μειώσει την εξάρτησή της από τα διεθνικά μονοπόλια σε κρίσιμους στρατηγικούς τομείς της οικονομίας. Προϋπόθεση γι' αυτό είναι η αξιοποίηση του παραγωγικού μας πλούτου από το πανεθνικό επιστημονικό σχεδιασμό της παραγωγής και της οικονομίας. Αυτό θα εξαλείψει οριστικά την αναρχία της παραγωγής, τη ζούγκλα του καπιταλιστικού ανταγωνισμού για το μεγαλύτερο δυνατό κέρδος. Μπορεί να αξιοποιήσει και να κατανείμει σε αυτή την κατεύθυνση το σύνολο του εργατικού δυναμικού της χώρας, τελειώνοντας μια και καλή με το ζήτημα της ανεργίας. Δεν θα υπάρχει. Η εργατική εξουσία θα εξοικονομήσει σημαντικούς πόρους που σπαταλώνται σήμερα και δημιουργούν χρέη στο πλαίσιο της μιας ή της άλλης καπιταλιστικής διαχείρισης, με κατάργηση στρατιωτικών δαπανών για τα σχέδια του ΝΑΤΟ, μονομερή διαγραφή του δημόσιου χρέους, το οποίο είναι προϊόν των πολύμορφων πακέτων κρατικής στήραξης των μονοπωλιακών ομίλων. Ο σοσιαλισμός μπορεί να απελευθερώσει παραγωγικές δυνάμεις της χώρας, γιατί αλλάζει ριζικά το σκοπό της παραγωγής, γιατί θέτει ως γνώμονα την ανάπτυξη, τις ανάγκες της κοινωνίας και όχι το καπιταλιστικό κέρδος. Το δικό μας σχέδιο της κοινωνικοποίησης, της κοινωνικής ιδιοκτησίας στα μέσα παραγωγής, απελευθερώνει την κύρια παραγωγική δύναμη τον εργαζόμενο άνθρωπο από τα δεσμά της μισθωτής κλαδιάς της εκμετάλλευσης. Στο σοσιαλισμό οι εργάτες, οι εργαζόμενοι θα παίζουν ενεργό ρόλο στη λήψη, εφαρμογή, στον έλεγχο των αποφάσεων. Θα πρωταγωνιστούν μέσα από τις γενικές συνελεύσεις τους σε κάθε παραγωγική μονάδα, κάθε τόπο δουλειάς και μόρφωσης. Διδαγμένοι από την ιστορική πείρα, αποκτάμε νέα επαναστατική ορμή, βαδίζουμε με επαναστατική αισιοδοξία για να εξαλείψουμε το καρκίνωμα της καπιταλιστικής ιδιοκτησίας, να καταργήσουμε την εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Σκεφτείτε τις δυνατότητες που δίνει η αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας για να αυξηθεί ο ελεύθερος χρόνος, να ενισχυθεί το δημιουργικό περιεχόμενο της εργασίας. Σκεφτείτε τις νέες δυνατότητες για τον επιστημονικό σχεδιασμό να λαμβάνει γρήγορες, βέλτιστες αποφάσεις σε σύνθετα προβλήματα, αξιοποιώντας τις σύγχρονες δυνατότητες για γρήγορη συλλογή και εντατική επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων και πληροφοριών που αφορούν το σύνολο των αναγκών της κοινωνίας. Σκεφτείτε τις νέες τεχνολογικές επιστημονικές δυνατότητες για να διασφαλίσουμε όχι μόνο την επάρκεια, αλλά και τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων, τις νέες δυνατότητες για γρήγορη βελτίωση έλεγχο της παραγωγής, τις νέες δυνατότητες για την πρόληψη και την αντιμετώπιση ατυχημάτων μεγάλης έκτασης που αποτελούν κίνδυνο για χιλιάδες κατοίκους. Ο σοσιαλισμός μπορεί να ανταποκριθεί στις αναγκαίες αλλαγές στο περιεχόμενο της εργασίας, στις αναγκαίες μετακινήσεις εργαζομένων, σε νέα καθήκοντα και αντικείμενα. Στην ανάπτυξη που προτείνει το ΚΚΕ και παλεύει για αυτή, έχουμε σχέδια διαχείρισης των αποβλήτων, ολοκληρωμένης διαχείρισης των υδάτινων πόρων για την προστασία και την αξιοποίησή τους με κριτήριο τη λαϊκή ευημερία, τη διαμόρφωση πόλεων φιλικών στον άνθρωπο. Δίνουμε βάρος στην ανάπτυξη κατασκευών για την κάλυψη αναγκών στέγασης, δημόσιων έργων υποδομής, στήριξης της αγροτικής παραγωγής, της βιομηχανίας, των κοινωνικών υπηρεσιών. Διασφάλιση λαϊκής στέγης, σύγχρονων προδιαγραφών, σε συνδυασμό με αναμόρφωση των πόλεων, υποδομές στήριξης γρήγορης και ασφαλούς μεταφοράς, προστασίας από πλημμύρες, πυρκαγιές, σεισμούς. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, βιομηχανική παραγωγή μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του κλάδου των κατασκευών σε τσιμέντο και δομικά υλικά. Οι εργάτες σε αυτά τα εργοστάσια δεν θα αντιμετωπίζουν το κίνδυνο της ανεργίας, θα εργάζονται με σκοπό την ικανοποίηση των αναγκών τους, με ικανοποιητικούς μισθούς, με μέτρα υγιεινής ασφάλειας, περισσότερο ελεύθερο χρόνο, μια σειρά παροχές σε υγεία, παιδεία για την οικογένειά τους. Δεν θα καθορίζεται η λειτουργία αυτών των εργοστασίων από την κερδοφορία του επιχειρηματία που βάζει τους εργάτες σε εκβιαστικά διλήμματα κάτω από την πρέσα της ανταγωνιστικότητας, αλλά από τις ανάγκες μας θα καθορίζεται η λειτουργία τους για σύγχρονες ασφαλείς υποδομές, σπίτια, για πόλεις που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες μας. Σε αυτά τα πλαίσια, οι βιομηχανίες τσιμέντου, και όχι μόνο οι συγκεκριμένες βιομηχανίες, όλα τα εργοστάσια, όλες οι επιχειρήσεις, θα λειτουργούν με γνώμονα, με μέτρα, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος για την υγεία του λαού, γιατί δεν θα υποτάσσεται η λειτουργία τους στο κέρδος.
δεν θα είναι κόστος η προστασία του περιβάλλοντος, όπως γίνεται σήμερα. Οι υλικές προϋποθέσεις για να υλοποιηθεί το σχέδιο μας υπάρχουν, γι' αυτό αποφασιστικά πρέπει να ενισχυθεί το ΚΚΕ, ώστε να γίνει πιο αποτελεσματική πάλι για να πάρουμε την εξουσία στα χέρια μας. Η πολιτική πρόταση του κόμματός μας συνολικά, η δράση μας, το πλαίσιο πάλης που καταθέτουμε ειδικά για το θέμα που εξετάζουμε σήμερα, γιατί κάποιο απορριμμάτων μπορεί να αποτελέσει σάλπισμα διαφώτισης, ενεργοποίησης, οργάνωσης κόσμου. Οι μεγάλες αλλαγές έρχονται από τα κάτω, από τη δράση των μαζών της εργατικής τάξης, συνολικά του λαού. Σε αυτό το δρόμο καλούμε, γιατί είναι ο μόνος δρόμος για το συμφέρον μας, για το συμφέρον του λαού. Ευχαριστώ.